Λοιπόν, τρία πράγματα. Πρώτα απ' όλα, απαράδεκτες οι δηλώσεις του Ερντογάν. Πήγε στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών να καταγγείλει την Ελλάδα όταν ο ίδιος είναι εγκαλούμενος για την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την εργαλειοποίηση των μεταναστών και υπάρχει ένα συνολικό πλαίσιο κριτικής απέναντι στην πολιτική που ασκεί η Τουρκία, η οποία προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα σε δύο βάρκες, ανάμεσα στη σχέση με τον Πούτιν, τη σχέση με τους αυταρχικούς ηγέτες της Κεντρικής Ασίας και από την άλλη να κρατάει ένα παράθυρο ανοιχτό προς τη Δύση, το οποίο όμως αρχίζει και σκοτεινιάζει πάρα πολύ. Δεύτερο, εσωτερικό μέτωπο. Αν είναι αραγές, πρέπει να είναι αραγές. Πρέπει να είναι αραγές απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα. Και θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτική η αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία έχει διαχειριστεί από θέση ευθύνης και το προσφυγικό και τα εθνικά θέματα, στο να υιοθετεί άκρητα τις οποιασδήποτε καταγγελίες ενάντια στη χώρα. Θα θυμίσω την καταγγελία που έκανε ο γνωστός Ιάσονας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δίπλα από τον κύριο Κούλογλου ότι το ελληνικό λιμενικό πνίγει ανθρώπους. Τον χρεώνουμε στην αντιπολίτευση. Πνίγει. Ήτανε δίπλα. Δεν άκουσα τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ να πει όχι, σας παρακαλώ. Δεν είχαμε καταδίκη της χώρας στο φαρμακονήσι. Λοιπόν, δεν πρέπει αυτά τα πράγματα να μην τα κουκουλώνουμε, αλλά προσπαθούμε να τα αντιμετωπίζουμε. Κύριε Κατρούγκαλε, η πολιτική των ανοιχτών συνόρων, την οποία εφαρμόσατε το 2015, έφερε 850 νεκρούς στο Αιγαίο. Το θυμάστε, το 2015. Είναι που η πολιτική των ανοιχτών συνόρων ήταν μια πολιτική την οποία εφαρμόσατε. Μας οδήγησε στο να κλείσουν όλες οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες τα σύνορα και μας οδήγησε και σε κάτι ακόμα. Στο να φτάσουμε σε μια ευρωτουρκική συμφωνία, την οποία δυστυχώς δεν άκουσα τον κύριο Τσίπρα να λέει ότι πρέπει να εφαρμόζει η Τουρκία από τη Θεσσαλονίκη προχθές. Δεν άκουσα μία λέξη από τον κύριο Τσίπρα. Μία λέξη από τον κύριο Τσίπρα. Συμφωνούμαστε με τις αποφάσεις του δικαστηρίου. Σας άφησα να πείτε πολλά από αυτά και ανακριβή. Και βεβαίως θα σας πω ότι το τελευταίο, και για το οποίο έχετε και εσείς προσωπική ευθύνη. Ήσασταν από αυτούς που εγκαλούσαν τη χώρα γιατί δεν επενεύει σε μία τουρκική νησίδα στη διάρκεια του περιστατικού πέρυσι τον Αύγουστο. Και στην οποία έχουν διακινηθεί εκατοντάδες έως χιλιάδες fake news γύρω από το θάνατο παιδιών, γύρω από τσίμπημα σκορπιού, γύρω από την αβελτηρία των γονιών του να γίνει νεκροψία και μισό λεπτό. Και ούτω καθεξής. Αυτό πρέπει να απαντήσω. Κύριε Κατρούγκαλε, λοιπόν, μισό λεπτό να τελειώσω. Λοιπόν, το τρίτο που θέλω να πω. Λοιπόν, το τρίτο το. Έχετε καταθέσει μια ερώτηση με την οποία λέγατε ότι η νησίδα για την οποία η κυβέρνηση έλεγε ότι δεν είναι ελληνική. Αυτό την ερώτησή σας θέλετε να την ξαναδιαβάσω. Η ερώτησή μας λέει το εξής. Εσείς την υπογράφετε. Ναι, εγώ την υπογράφω. Η ερώτησή μας λέει το εξής. Πώς εξηγεί η κυβέρνηση ότι σε μια νησίδα που το Γενικό Επιτελείο Στρατού λέει ότι δεν είναι ελληνική. Λέει ότι είναι τουρκική. Ναι. Πώς εξηγείται το γεγονός ότι αυτή η νησίδα είναι γεγραμμένη στο Εθνικό Κλιματολόγιο. Δεν ήταν αυτό το ελληνικού δημοσίου. Ακριβώς αυτό λέμε. Ξέρετε κάτι. Δεν σας φαίνεται παράδοξο να είναι γραμμένη στο κτηματολόγιο η νησίδα. Ήδη αψεύδεται. Εγώ δεν ξέρω καμία αντιπολίτευση η οποία το μόνο που επιθυμεί είναι σε μια εθνική κρίση να βρίσκεται με τα επιχειρήματα αυτών που είναι απέναντι στη χώρα. Τώρα, πάμε στο τελευταίο. Πώς αντιμετωπίζουμε αυτή την κατάσταση. Ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση είναι με τη διεθνοποίηση του προβλήματος, με την ενίσχυση των διεθνών συμμαχιών της χώρας και βέβαια με πολιτικές οι οποίες έχουν σχέση με τον περιορισμό των δυνατοτήτων της Τουρκίας. Τα κατάφερε, κύριε, η κυβέρνηση. Νομίζω ότι τα έχει καταφέρει σε όλα τα επίπεδα. Και ούτε η Τελωνιακή Ένωση αναβαθμίζεται με την Τουρκία, μάλιστα παγωμένες είναι οι σχετικές συζητήσεις. Έχει επιβληθεί ουσιαστικό εμπάργκο από τις Ηνωμένες Πολιτείες προς την πώληση νέων εξοπλισμών προς την Τουρκία. Και βεβαίως το γεγονός ότι θέλουμε να είναι η Τουρκία στον πολιτικό διάλογο της Ευρώπης, το θέλουμε, γιατί θα καταλάβει επιτέλους ότι δεν είναι μόνο η Ελλάδα αυτή η οποία αντιδρά απέναντι στην πολιτική της, αλλά το σύνολο των ευρωπαϊκών χωρών, γιατί προσβάλλει τις αξίες της Ευρώπης και είναι ένας επανφαλτερίζων σύμμαχος και όχι σταθερός. Στις φεδρότητες που ακούσαμε από τον κύριο Ερντογάν, ο Έλληνας Πρωθυπουργός πώς θα απαντήσει αύριο? Και εγώ θα κάνω διπλό το ερώτημα για να απαντήσει ο κύριος Κατρούγκαλος. Πώς θέλετε να απαντήσει και τι προβλέπετε να απαντήσει και πώς θα θέλατε εσείς να απαντήσει, να μας πείτε, κύριε Κατρούγκαλε. Να σας πω εγώ πώς
Εκτιμώ ότι θα απαντήσει. Εκτίμηση, σωστό. Λοιπόν. Όχι, θέλω εκτίμηση. Και ως αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών. Λοιπόν, καταρχάς ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρουσιάσει τη θέση της χώρας σε μια σειρά από ζητήματα. Μεταξύ των οποίων την αντίδραση της χώρας στον αναθεωρητισμό. Ο αναθεωρητισμός προέρχεται σήμερα από τον Πούτιν, ο οποίος φαίνεται στο πεδίο της μάχης να χάνει, ο μεγάλος ρωσικός στρατός, και σε αυτό έχει συμβάλει και η ελληνική ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας. Το δεύτερο είναι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει για έναν κόσμο στον οποίο πρέπει να επικρατούν οι κανόνες δικαίου, του διεθνούς δικαίου, και όχι η παραβίαση αυτό. Και βεβαίως θα απαντήσει και στις συγκεκριμένες κατηγορίες, γιατί είναι γεγονός ότι ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει, εργαλειοποιεί και πάνω απ' όλα εκμεταλλεύεται η Τουρκία ανθρώπους που έχουν οικονομική ανάγκη ως επιτοπλίστων και θέλουν να έρθουν στη Δύση και τους εργαλειοποιεί ενάντια στη χώρα μας, είναι κατάφορη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τι θα θέλατε να ακούσετε εσείς από τον Πρωθυπουργό αύριο στις 10 ώρα Ελλάδος? Δεν θέλω να επαναλάβει το μοναδικό ατόπιμα που κανένας άλλος πρωθυπουργός πριν από αυτόν δεν είχε διαπράξει, όπως είχε κάνει στην πρώτη του ανάλογη τοποθέτηση στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, να είναι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός που δεν αναφέρθηκε στο Κυπριακό. Έχουμε απέναντι στην Τουρκία ένα σύνολο θεμάτων για το οποίο πρέπει να είμαστε ενωμένοι στις εθνικές θέσεις. Γι' αυτό το λόγο αντιπαραθέσεις όπως αυτές που προηγήθηκαν από τον αγαπητό συνάδελφο βασισμένες σε fake news, δηλώσεις όπως τη θεσινή του γραφείου τύπου της Νέας Δημοκρατίας που κατηγορούσε τον ΣΥΡΙΖΑ είναι fake news, είναι αυτό που σας περιέγραψα του κυρίου Κουλογλού. Που άκουγε ατάραχο συγκατανεύοντα τον Ιάσο να λέει ότι το ελληνικό λιμενικό πνίγει ανθρώπου. Κύριε Βαρβιτσιώτη, έχετε κάνει υπουργό εξωτερικών. Μπορείτε εσείς να δεχτείτε την κατηγορία ότι το ελληνικό λιμενικό πνίγει ανθρώπου και θα μένατε ατάραχο απέναντι. Αν αυτό εξτομιζόταν από Τούρκο, θα μένατε ατάραχο. Λέω, κύριε Βαρβιτσιώτη, η στάση σα είναι η ακριβώ αντίθετη από αυτή που χρειάζεται για να φτιαχτεί το εθνικό μέτωπο. Μα σα παρακαλώ τώρα. Και γιατί βασίζεται σε κατηγορίε εναντίον του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης που είναι εντελώς εσφαλμένες και αρκετές περιπτώσεις βασισμένες στο fake news και γιατί δεν υπερασπίζεστε τα εθνικά συμφέροντα με τον τρόπο που θα έπρεπε. Άκουσα τον Υπουργό Εξωτερικών να λέει ότι δεν μπορεί να βολιδοσκοπήσει τι έγινε στο Βόσπορο σε δηλώσεις στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες που δεν διαψεύστηκαν. Μάλιστα. Αν είναι δυνατόν λοιπόν. Εάν έχουμε τέτοια συνεννοησία σε επίπεδο της κορυφής της εξωτερικής πολιτικής, τι να περιμένουμε από τον κύριο Μητσοτάκη? Λοιπόν, ξεκάθαρα, να ξεκάθαρα να το λύσουμε αυτό. Ναι, ο κύριος Δένδιας είπε ξεκάθαρα. Δεν ξέρω τι συνέβη στον κύριο Ερντογάν μετά το Βόσπορο. Ναι. Λοιπόν, για να είμαστε, η δήλωσή του, όχι, την έχω verbatim. Για να είμαστε πολύ σαφείς. Την έχω verbatim. Δεν μπορώ να εχνηλατήσω τι έγινε στο Βόσπορο. Εμένα μου μεταφέρθηκε ως θετική συνάντηση. Δεν μπορώ να εχνηλατήσω, είπε ο κύριος Δένδιας. Λοιπόν, η δήλωση είναι διαφορετική και δεν είχε γίνει και on camera για να την έχετε βερμπάτη. Δεν είχε γίνει, την αμφισβητείτε, λοιπόν, ή ότι έγινε αλλιώς. Λοιπόν, βερμπάτη, εμείς θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε.